Γεια σας! Σήμερα θα φυτέψω αγγουριές στον υπαίθριο λαχανόκηπο έξω, αλλά πριν το κάνω αυτό, θέλω να σας δείξω πώς θα προετοιμάσω τα τρία κύρια παρτέρια που έχω. Θα ξεκινήσουμε κοσκινίζοντας χοντρή σίτα, χώμα, το οποίο το έχουμε πάρει από το χώρο που είναι οι κότες μας. Αυτό είναι σχετικά καθαρό και έχει και κοπριά από τις κότες μέσα. Αυτό το κοσκινίζω με αυτά τα καφασάκια μαναβικής. Αν θέλετε την ίδια δουλειά μπορείτε να την κάνετε και με κοτετσόσυρμα. Θέλω περισσότερο να φύγουν τα πολύ χοντρά κομμάτια ή κάποια φυτά που είναι μαζί με τη ρίζα βγαλμένα, καθώς το φρεζάραμε. Από κάτω-κάτω υπάρχει βέβαια εδαφόπανο κάτω από το παρτέρι μου και έχω προσθέσει και ένα στρώμα από φύλλα από πλατάνια και βελανιδιές. Θα κάνω λοιπόν αυτή τη διαδικασία, θα βάλω ένα στρώμα από πάνω με χώμα, το οποίο το βρέχω και το ανακατεύω ώστε να μπορέσει να κλείσει με το νερό και κάποιες τρύπες που θα έχει όσο θα τραβάει λοιπόν το χώμα. Πάνω σε αυτό, πριν φτάσω στη μέση από το παρτέρι, ρίχνω άλλο ένα στρώμα με φύλλα άσπαστα, τα οποία και αυτά θα τα ενσωματώσω, θα τα βρέξω και θα τα ανακατέψω με το χώμα που είναι από κάτω. Θέλει οπωσδήποτε πάρα πολύ καλό βρέξιμο ενδιάμεσα, στα στάδια δηλαδή σε κάθε στρώμα που θα προσθέτουμε, να βρέχουμε ώστε να κλείνει τα κενά. Θα κάνω αυτή τη διαδικασία με το κοσκίνισμα άλλη μία φορά, θα προσθέσω άλλο ένα στρώμα χώμα γύρω στους 5 με 10 πόντους. Πάλι θα το ανακατέψω με τα φύλλα από κάτω και θα το βρέξω όσο πιο καλά γίνεται. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και κάθεται, δηλαδή δεν θα μείνει σε αυτό το ύψος, σιγά σιγά θα αρχίσει να χαμηλώνει το ύψος από το χώμα. Και στην πάνω-πάνω μεριά, πριν φυτέψω, θα κοσκινήσω ένα λεπτό στρώμα από το σύνθετο κομπόστ που μου έχει μείνει. Δυστυχώς δεν έχω αρκετό για να γεμίσω από εκείνο όλο το παρτέρι. Αλλά αυτό εδώ είναι καλά χωνεμένο χώμα με όλα τα συστατικά και έχει και αρκετούς γεωσκόλικες μέσα που εγώ θέλω οπωσδήποτε να μείνουν στα παρτέρια μου. Θέλω τώρα να φέρω σε αυτή την κατάσταση, όπως είναι το μεσαίο παρτέρι δηλαδή, και τα άλλα δύο για να ξεκινήσω να φυτεύω. Σε αυτά τα παρτέρια τώρα, στην πλευρά που είναι αντικριστά, έχω προμηθευτεί κάποια υλικά για να τους φτιάξω δύο μικρές καμάρες. Τα υλικά αυτά είναι σιδηρόβεργες, τις οποίες θα τις βάλουμε περίπου μισό μέτρο μέσα στο χώμα, σε τέσσερα σημεία, στις πλευρές που βλέπει το ένα παρτέρι το άλλο, αντικριστά δηλαδή. Αυτά θα τα στερεώσω επίσης επάνω στα παρτέρια με τσέρκι και μέσα σε αυτά τώρα έχω πλέξει, αυτό το σειρματόπλεγμα είναι του ενός μέτρου. Το έχω πλέξει σε 2-3 σημεία και σε κάποια άλλα σημεία το έχω στερεώσει με γραβάτες καλωδίων. Έχουμε φτιάξει λοιπόν δύο καμάρες, μία στη μία μεριά και μία στην άλλη. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε να φυτεύουμε τις αγγουριές μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν να φυτέψω τρεις αγγουριές, τρία φυτά σε κάθε πλευρά που βρίσκεται το σειρματόπλεγμα. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν όλα, συνήθως είμαι στις 2-3 αγγουριές ανά δεκάδα μείον. Η αγγουριά είναι φυτό που εάν θα πιάσει κατευθείαν θα δώσει ανάπτυξη, αλλιώς μέσα στις 3-4 πρώτες ημέρες θα χαλάσει τελείως. Εγώ εδώ δεν θα τις αφήσω 2-2 στα ποτηράκια που είχα φυτέψει, επειδή έχουν πολύ καλή ανάπτυξη και τα δύο δεν αφαίρεσα κάποιο φυτό. Απλά τα χωρίζω από τη ρίζα και στο λάκκο, αφού έχω προσθέσει βιολογικό λίπασμα σε συνδυασμό με άλλα τα έψομ, προσθέτω και λίγο χώμα αγοραστό που έχω, αυτό που χρησιμοποιώ για το φυτόριό μου. Αφαιρώ και τα φύλλα του σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι η αγγουριά χρειάζεται τακτικό πότισμα. Αυτό δεν πρέπει να το παρεξηγήσουμε με την έννοια ότι να αφήνουμε να λιμνάζει το νερό. Δεν θέλει να βρίσκεται σε λάσπη το φυτό. Θέλει τακτικό ποτίσμα. Όταν αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός, ας πούμε το καλοκαίρι, μπορούμε και κάθε μέρα να ποτίζουμε τις αγγουριές μας με λίγο νερό. Θέλει να έχει καλή αποστράγγιση το χώμα, αλλά να μην το αφήνουμε να ξεραίνεται. Καμιά φορά όταν αμελήσουμε να ποτίσουμε τις αγγουριές, αρχίζουν και πικρίζουν οι καρποί. Τις περισσότερες φορές στην έλλειψη νερού οφείλεται αυτό.
Επίσης, εγώ χρησιμοποιώ πλέγμα. Η αγκουριά είναι φυτό το οποίο βέβαια μπορεί να αναπτυχθεί και στο έδαφος. Να αρχίσει δηλαδή να απλώνει, ακριβώς όπως κάνουν οι καρπουζιές και κάποια άλλα φυτά αυτής της οικογένειας. Εγώ βέβαια προτιμώ, επειδή δεν έχω και το χώρο, να τα αφήσω να σκαρφαλώσουν επάνω στα πλέγματα, γιατί έτσι θα έχουν και καλύτερο αερισμό τα φυτά μου. Όσον αφορά τη λίπανση, η αγκουριά είναι σχετικά απαιτητικό φυτό. Δηλαδή θα πρέπει, ενώ στα άλλα συνήθως πάνω στον ένα μήνα με 5 εβδομάδες προσθέτουμε κάποια λίπανση, στις αγκουριές θέλει λίγο πιο συχνά, κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, θα πρέπει να προσθέτουμε κάποιο λίπασμα το οποίο να είναι συνήθως πλούσιο σε κάλιο, σε μαγνήσιο, σε άζωτο. Υπάρχουν και βιολογικά σκευάσματα. Θα σας δείξω στην πορεία αργότερα, γιατί είναι καιρός να προσθέσω κάποιο λίπασμα και στις ντοματιές μου που είχα φυτέψει το Μάρτιο. Οπότε σε επόμενο βίντεο θα σας μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για ποιο σκεύασμα χρησιμοποιώ. Μέχρι να προετοιμάσουμε και τα άλλα παρτέρια μας, εγώ πρόλαβα και φύτεψα το πρώτο. Αυτό θα το ποτίσω τώρα λίγο καλά κοντά στη ρίζα για να μπορέσει να ποτιστεί και το χώμα που πρόσθεσα, εκείνο ήταν στεγνό. Το υπόλοιπο χώμα βέβαια από κάτω, όπως είδατε, το έχω βρέξει πάρα πολύ καλά. Και τώρα από πάνω θα ρίξω μερικά φύλλα για να μπορέσει να κρατήσει την υγρασία. Αυτά θα τα τρίψω απλά λίγο έτσι πρόχειρα με το χέρι εδώ, ούτως ή άλλως τα θέλω πιο πολύ για να μπορέσουν να μου καλύπτουν το χώμα, ας πούμε, να μην το βλέπει ο ήλιος και το στεγνώνει. Αυτά θα τα βρέξω επίσης λίγο από πάνω για να μπορέσουν να κολλήσουν στην επιφάνεια. Και θα πάω να συνεχίσω τώρα να κάνω όλη αυτή την ίδια διαδικασία που σας έδειξα και για τα άλλα 2 παρτέρια. Έχουμε τελειώσει λοιπόν, έχουμε φυτέψει από 3 αγκουριές όπως σας είπα και πριν στην κάθε πλευρά που είναι το σειρματόπλεγμα. Εκτός από το τελευταίο παρτέρι όπου εδώ δεν τις χώρισα, εδώ στην άκρη έχω αφήσει τις 2 μαζί επειδή στην άλλη άκρη έχω βάλει μια υπόμεα ή πρωινή δόξα αν την γνωρίζετε, δεν ξέρω. Και αυτή θα αρχίσει επίσης να σκαρφαλώνει στο πλέγμα. Και μετά από 1 εβδομάδα θέλω να δω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εδώ στο πρώτο παρτέρι είμαστε -1 φυτό στην άκρη. Επίσης εδώ στο δεύτερο άλλο 1-. Όλα τα υπόλοιπα όμως βλέπω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει βοηθήσει λίγο και ο καιρός με τις βροχές αυτή την εβδομάδα. Και για να δούμε και εδώ αυτές στο τέλος πάλι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επίσης μέσα στην εβδομάδα περάσαμε οπωσδήποτε και το πανί σκίασης, δεν το ξεχάσαμε, για να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν ακόμα καλύτερα.